Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή επιστημονική διάλεξη με θέμα «Εξελίξεις στη μαιευτική και γυναικολογία τα τελευταία 50 χρόνια» και με ομιλητή τον καθηγητή της μαιευτικής γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντή του Τμήματος Ιατρικής Εμβρίου, τον κύριο Άρη Αντζακλή. Στη σημερινή διάλεξη θα παρακολουθήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στη μαιευτική γυναικολογία και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. Η διάλεξη επικεντρώνεται στις νεότερες εξελίξεις, στα επίκαιρα, αλλά και στα αμφιλεγόμενα θέματα της ειδικότητάς μας σε όλους τους τομείς της, αποσκοπώντας την έγκυρη ενημέρωση των παλαιότερων, αλλά κυρίως των νεοτέρων μελών μας και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Θα ευχαριστήσω που τιμάτε με την παρουσίαση σήμερα τον ομιλητή μας και παρακαλώ τον καθηγητή κύριο Αντζακλή να παρουσιάσει το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, για τα καλά σας λόγια. Κυρίες και κύριοι, πριν αποφασίσουμε με τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για το θέμα, το σκέφτηκα πάρα πολύ καλά αν υπάρχουν και τι εξελίξεις υπάρχουν τα τελευταία χρόνια. Και αν κοιτάξετε πίσω, θα δείτε ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει άσπρο-μαύρο τα τελευταία 50 χρόνια στη μαιευτική γυναικολογία. Θα μου πείτε, παντού έχουν αλλάξει, σε όλη την ιατρική. Ναι, αλλά στην μαιευτική γυναικολογία έχει γίνει κάτι παραπάνω. Και εκείνο που έχει γίνει παραπάνω είναι ότι με την εξέλιξη της γνώσης, εν τέλει και της πρόοδου στην μαιευτική και της τεχνολογίας, άρχισαν να δημιουργούνται, όπως και σε άλλες ειδικότητες, αλλά κυρίως στη μαιευτική γυναικολογία, άρχισαν να δημιουργούνται διάφορες υποειδικεύσεις, υποειδικότητες. Και θα με συγχωρέσετε αν δεν υπάρχει κάποια μέσα εδώ, από αυτά που όλοι εσείς κάνετε. Κυρίως όμως οι τέσσερις υποειδικότητες είναι η εμβριομητρική ιατρική, η γυναικολογική ενδοκρινολογία και η ανθρώπινη αναπαραγωγή, η ουρογυναικολογία και η γυναικολογική ογκολογία. Έχω αφήσει ξεχωριστά την ενδοσκοπική χειρουργική και την περιχογραφία, διότι αυτές είναι δύο, ή μάλλον είναι τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται σε όλες τις εξειδικεύσεις. Δηλαδή, μια ενδοσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται και στην ουρογυναικολογία, στη γυναικολογική ογκολογία και στη γυναικολογική ενδοκρινολογία, όπως επίσης η περιχογραφία, όπως γνωρίζετε, εφαρμόζεται παντού. Αποτελούν εργαλεία, δηλαδή, για την καλή άσκηση της ιατρικής ειδικότητάς μας. Θα με συγχωρέσετε, δεν έχω βάλει μέσα τον μαστό. Δεν έχω βάλει μέσα τον μαστό επίτηδες, διότι πιστεύω ότι ο μαστός είναι ένα κεφάλαιο και η παθολογία του, η φυσιολογία και η παθολογία του μαστού, η οποία πρέπει να διδάσκεται στην μαιευτική γυναικολογία σαν γενική ειδικότητα. Και όποιος ενδιαφέρεται περισσότερο μπορεί να κάνει να ασχοληθεί με το μαστό και να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος του μαστού. Πάντως, ότι ο μαστός είναι θέμα του γυναικολόγου, είναι θέμα της γυναίκας και του γυναικολόγου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όπως επίσης, η εμμηνόπαυση είναι θέμα του γυναικολόγου. Και αυτό θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όταν κυρίως όλες οι γυναίκες, οι περισσότερες γυναίκες που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την εμμηνόπαυσή τους, τρέχουν στους ορθοπαιδικούς και στους ρευματολόγους. Αυτές τις φωτογραφίες, αν τις βλέπατε πριν από 50 χρόνια, θα νομίζετε ότι πρόκειται για διαστημικές και οι φωτογραφίες της επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα αυτά είναι στην καθημέρα πράξη, οι φωτογραφίες αυτές και η τεχνολογία. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εκεί που ο άνθρωπος έχει, μπορεί να μετρήσει χίλια πράγματα, μπορεί να μετρήσει πράγματα από ένα άτομο μέχρι ένα γαλαξία, είναι παράδοξο ότι όταν θέλει να μετρήσει το ίδιο το μέγεθός του, ο άνθρωπος, κάνει ψηλάφιση. Και κυρίως όταν θέλει να μετρήσει το μέγεθός του στην πιο σημαντική περίοδο της ζωής του, δηλαδή στην εγκυμοσύνη, μετράμε το μέγεθος της κύησης ψηλαφώντας τη μήτρα.
Αλλά αυτά τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει. Όπως επίσης, εκείνο που έχει αλλάξει πάρα πολύ, είναι και τα θέματα της γενετικής. Η γενετική, από εκεί που ήταν μια επιστήμη, η οποία τι έκανε, επιβεβαίωνε ορισμένα πράγματα μετά τον τοκετό. Και γεννιόταν ένα παιδί με πρόβλημα, και έρχονταν ο γενετιστής, έκανε διάφορες εξετάσεις και έλεγε το πρόβλημα, το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα, το νεογνώ έχει αυτό το πρόβλημα. Σήμερα η γενετική είναι μια επιστήμη η οποία διαγιγνώσει ορισμένα πράγματα πριν από τη γέννηση και κυρίως συμβάλλει επίσης και σε μερικές περιπτώσεις και στη θεραπεία αυτών των προβλημάτων. Και να αρχίσουμε πρώτα από την εμβριομητρική ιατρική, την πρώτη εξειδίκευση που έχω και αδυναμία εγώ. Ο στόχος λοιπόν της εμβριομητρικής ποιος ήταν? Ήταν να βελτιώσει τη μητρική και την περιγεννητική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Και πραγματικά τη βελτίωσε. Και ένας από τους λόγους που τη βελτίωσε ήταν η χρήση της περιχογραφίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον μερικοί της ηλικίας μου μπορούν να το φανταστούν, πώς ήταν τα πράγματα πριν 50 χρόνια και πώς είναι σήμερα όσον αφορά κυρίως την υπερηχογραφία. Και ξέρετε τώρα, οι υπερηχογραφικές εξετάσεις που γίνονται σήμερα κατά κόρον είναι β' επίπεδου, πρώτου τριμήνου, screening, πρώτου και δεύτερο τρίμηνο, βιοφυσικά προφίλ, εμβριακή υπερηχοκαρδιογραφία και όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή δεν υπάρχει βήμα στη μευτική γυναικολογία, όχι μόνο στη μευτική, και στη γυναικολογία, που να μην χρησιμοποιούνται υπέρηχοι. Εξάλλου, όπως θα γνωρίζετε, ένα βασικό εργαλείο ενός ιατρίου γυναικολογικού είναι η υπερηχογραφία, ο υπερηχογράφος. Είτε είναι καλός, είτε είναι κακός, είτε ακριβώς ή φθηνός. Πάντως έχει το ιατρείο το γυναικολογικό ένα υπερηχογράφο. Και δυστυχώς, κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι για να κάνει κάποιος υπερηχογραφία γυναικολόγος, πρέπει να κάνει 6 μήνες μετά την ειδικότητά του, να πάει να δώσει εξετάσεις για να μπορέσει να πάρει άδεια να κάνει υπερηχογραφία. Αυτό είναι τραγικό. Είναι τραγικό και δεν προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Εγώ προσπάθησα, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι ότι πρέπει να αλλάξει και η ειδικότητα λίγο. Δηλαδή, μέσα στην ειδικότητα, όλοι να κάνουν, να εκπαιδευτούν στην υπερηχογραφία. Τώρα, ποιες είναι οι εξελίξεις που έχουν γίνει, κυρίως στην εμβριομητρική ιατρική? Είναι τα διάφορα προγράμματα screening, που μιλάνε για τον κίνδυνο του ανευπλοϊδισμού, είναι η προεφητευτική γενετική, που έχει άμεση συσχέτιση με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η ενδομήτρια θεραπεία, η χρησιμοποίηση των εμβρυϊκών κυττάρων και του εμβρυϊκού DNA στην κυκλοφορία της μητέρας, αυτά τα καινούργια πράγματα, και εν τέλει οι νέες εξελίξεις στην υπερηχογραφία, την τρισδιάστατη και την τετραδιάστατη, αν και δεν υπάρχει τετραδιάστατη υπερηχογραφία, η τετραδιάστατη θεωρείται η τρισδιάστατη σε κίνηση, το 3D real time. Ας αρχίσουμε λοιπόν με την χρησιμοποίηση των εμβρυϊκών κυττάρων και του ελευθέρου εμβρυϊκού DNA στην κυκλοφορία της μητέρας. Πριν λίγο καιρό, σε αυτή εδώ την αίθουσα, συνάδελφος από την εμβριομητρική, ο κύριος Κιτμιδίδης, έθεσε μια πάρα πολύ ωραία διάλεξη. Νομίζω ότι την καταλάβατε. Από εκεί έχω δανειστεί και ορισμένες διαφάνειες. Λοιπόν, ο μη επεμβατικός λοιπόν προγεννητικός έλεγχος, το NIPT, όχι NIPD, το Non-Invasive Prenatal Testing, είναι ο έλεγχος του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο αίμα της μητέρας, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, για τον έλεγχο, για το screening μάλλον, της τρισομίας των τριών μεγάλων τρισομιών 21, 18, 13, των χρωμοσωμάτων, του φύλου, του Turner και της τριπλοειδίας. Η απομόνωση λοιπόν του εμβρυϊκού DNA γίνεται από τα εμβρυϊκά κύτταρα, και είναι και η ανάλυση του ελεύθερου εμβρυϊκού DNA στο μητρικό πλάσμα. Το ελεύθερο εμβρυϊκό DNA αυξάνεται κατά την κύηση, αποτελεί το 3-6% του ολικού DNA στο μητρικό πλάσμα και αυξάνεται επειδή υπάρχει περισσότερο DNA, αυξάνεται στις περιπτώσεις που το έμβριο έχει κάποια τριπλοειδία, δηλαδή είναι 21, 18, 13. Αυτή είναι μια πολύ ωραία διαφάνεια, την οποία την δανείστηκα, και αναφέρει πώς από το screening πηγαίνετε στη διάγνωση. Εδώ είναι το screen το οποίο κάναμε πάντοτε και εδώ είναι η διάγνωση που κάναμε πάντοτε. Τι θέλετε? Θέλετε τα screen να πηγαίνουν στη διάγνωση και να αποφεύγουμε εδώ πέρα επεμβάσεις
αιματηρές επεμβάσεις, όπως η τροφοβλάστη, η αμοιοπαραγέννηση, αν και έχουν πάρα πολύ μικρό κίνδυνο αποβολή. Και βλέπετε ότι όσο πηγαίνει προς τα εδώ, τόσο είναι πιο ακριβές το screening. Δηλαδή, αν το screening, ένα screen test γίνει διαγνωστικό test, είναι η επιτυχία. Και βλέπετε ότι σιγά σιγά, όταν χρησιμοποιούσαμε διάφορες άλλες εξετάσεις πλην της ηλικίας ή πλην του αίματος, το αλφα τεστ αν θυμάστε, πηγαίνουμε εδώ προς σιγά προς την διάγνωση και εδώ βρίσκεται κάπου το NIPT. Και ποιοι είναι οι στόχοι? Είναι η μείωση της έκθεσης του ευρύου σε κίνδυνο, είναι η μείωση των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων, είναι η ευκολία, η δοκιμασία εύκολα πρόσβασης από τις έγκυες γυναίκες, διότι αίμα μόνο τις παίρνετε, και το υψηλό ποσοστό ανίχνευσης. Αυτό δεν θα σας τα πω, αφορά την ιστορία αυτού νου και την ιστορία του ΛΟ, ο οποίος αυτός πρώτος ασχολήθηκε και έκανε αυτή την όλη ιστορία. Οι πηγές του εμβρυϊκού αίματος, του εμβρυϊκού DNA, όπως σας είπα. Και να καταλήξω, διότι ακόμη δεν έχει φτάσει στο τέλος όλη αυτή η ιστορία. Και φαίνεται ότι μέχρι το 2020, που είναι πολύ κοντά, σε 5 χρόνια, δεν θα μιλάμε πλέον για ένα NIPT, Non-Invasive Prenatal Testing, αλλά θα μιλάμε για ένα NIPD, Non-Invasive Prenatal Diagnosis. Και αυτός κυρίως είναι ο στόχος. Να απαλληφθούν τα ψευδώς θετικά, να μπορέσει μια γυναίκα, παίρνοντας ένα αίμα περιφερικό, να μπορέσει να κάνει διάγνωση. Και εν τέλει θα γίνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα γίνει. Επομένως, όλα τα υπόλοιπα που λέγαμε, που λέμε, που ζήσαμε με αυτά, μάλλον θα έχουν τελειώσει. Και επομένως δεν θα είναι screening, δεν θα κάνετε screening για τον Down, αλλά θα κάνετε διάγνωση, παίρνοντας λίγο αίμα περιφερικό της μητέρας. Μια δεύτερη εξέλιξη στην ευρεομητρική είναι η περιχογραφία, η τρισδιάστατη περιχογραφία όπως λέμε, και να συμπληρώσω και η μαγνητική τομογραφία. Εδώ υπάρχει ένα πολύ καλό τμήμα που κάνει μαγνητικές τομογραφίες, που κάνει μαγνητικές τομογραφίες σε έμβρια και νομίζω ότι συμβάλλει αποτελεσματικά στη διάγνωση. Πάντως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν δείτε αυτές τις φωτογραφίες, που φαίνεται ένα πρόσωπο του εμβρίου, που είναι πάρα πολύ πιασάρικες φωτογραφίες και όλες για τη γυναίκα, δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί ότι αυτά τα πράγματα τη δεκαετία του 70 μπορούσαν να γίνουν. Και ξέρετε, εάν δείτε και τις καινούριες φωτογραφίες που υπάρχουν από τα καινούργια μηχανήματα υπερήχων, που δυστυχώς κάπου χάθηκε αυτές οι διαφάνειες που είχα, είναι καταπληκτικές. Ξέρετε, στο τέλος θα φτάσουμε, έτσι όπως βλέπετε στα films, το Star Trek, που περνάει ένα μηχανάκι και λέει «Ή έγινες καλά ή έχεις αυτό», έτσι θα φτάσουμε να είμαστε. Και το scanning αυτό δεν είναι θέμα με ευτήρα γυναικολόγου ή κάποιου γιατρού που βελτιώνει την κατάσταση, είναι θέμα υπολογιστών και σύνθεσης της εικόνας. Όσο καλύτερα είναι, δεν θα έχετε ανάγκη πλέον να περιμένετε να γεννηθεί για να δείτε τι έχει το παιδί. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρετε είναι ότι η τρισδιάστατη περιχογραφία παρέχει επιπλέον πληροφορίες. Ένας άνθρωπος, ένας γιατρός, πρέπει να αρχίσει να κάνει δύο διαστάσεων η περιχογραφία και να μάθει με την δύο διαστάσεων η περιχογραφία και μετά να μεταφερθεί στην τρισδιάστατη περιχογραφία, που μπορώ να σας πω δεν δίνει και πάρα πολλές μεγαλύτερες δυνατότητες από την δύο διαστάσεων περιχογραφία. Πάντως η τρισδιάστατη περιχογραφία, που είναι κάτι πολύ τελευταίο, μπορεί να πει κανείς, τελευταίο δηλαδή τα τελευταία 5 με 10 χρόνια, είναι η ανίχνευση των ανομαλιών του προσώπου, που πραγματικά δεν μπορούσε να τις αντιληφθεί κανείς με την δύο διαστάσεων περιχογραφία. Την ακριβή μέτρηση του όγκου διαφόρων οργάνων και τον έλεγχο της ανάπτυξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ήδη έχει δημιουργηθεί ένας τομέας στην υπερηχογραφία που ονομάζεται νευροϊπερηχογραφία ή νευροανάπτυξης του εμβρίου. Και όλα, ξέρετε, ξεκινήσαν το 1966. Αν πάρετε το 1966, σήμερα είναι περίπου 50 χρόνια. Περίπου. Τότε εκείνος που ξεκίνησε την όλη ιστορία ήταν αυτός ο κύριος εδώ, ο οποίος λέγεται Ιαν Ντόναλντ. Και το ξεκίνησε, όπως τα ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, ο Ντόναλντ ήταν αξιωματικός του της αεροπορίας, μου φαίνεται, στην Αμερική, στην Αγγλία, και εκεί σκέφτηκε τα σόναρς πώς δουλεύανε και από εκεί και πέρα
μετεφέρθη όλη αυτή η τεχνολογία στην ιατρική. Τα πρώτα περιχογραφήματα τα έκανε στην κόρη του, όταν ήταν έγκυος. Και ποτέ δεν φανταζόταν ο Ιαν Ντόναλντ θα υπάρχει τρισδιάστατη περιχογραφία. Και εν τέλει διεψεύστη και βλέπετε σήμερα τις εικόνες αυτές που βλέπετε δίπλα, που είναι ένα έμβριο περίπου 11 εβδομάδων και βλέπετε πλήρως την ανατομία του. Όπως θα ξέρετε και θα έχετε καταλάβει, όλη η διαδικασία αυτή μεταφέρεται στο πρώτο τρίμηνο. Όλη η διάγνωση, όλη η θεραπεία, όλο το screen μεταφέρεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Που εκεί, μεταξύ σε ένα υπερηχογράφημα 11 και 14 εβδομάδες, είναι που γίνονται τα περισσότερα πράγματα, δηλαδή προσδιορισμός της ηλικίας κύησης, διάγνωση πολλών συγγενών ανομαλιών, την ανίχνευση της πολύδημης κύησης, προσδιορισμό της χωριονικότητας και την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας στην καθημερινή πράξη, η οποία όμως χρειάζεται, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται εκπαίδευση. Βεβαίως η αρτιμέλεια μπορεί να ανιχνευτεί του εμβρίου, μπορεί να ανιχνευτεί στις 11 εβδομάδες, γιατί ξέρετε, το καλό στις 11 εβδομάδες ότι η στάση του εμβρίου είναι αυτή. Είναι τυπική στάση του εμβρίου. Δεν κουνιέται πολύ. Δεν κουνιέται το έμβριο, αλλά δεν κουνάει τα χέρια. Πράγμα που μπορείτε να δείτε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αν βελτιώσετε την εικόνα, βλέπετε εδώ παράδειγμα ένα έμβριο, και είναι αδύνατο να μην δείτε ότι το έμβριο δεν έχει τέσσερα άκρα. Αλλά επειδή το έμβριο είναι ακόμη μικρό, επειδή δεν έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλά όργανα, αυτό δεν έχει αντικαταστήσει ένα υπερηχογράφημα σε 11 εβδομάδες. Δεν έχει αντικαταστήσει αυτό που λέμε όλοι β' επίπεδου υπερηχογράφημα και ή ανατομικό υπερηχογράφημα, ή πέστε το όπως θέλετε. Πάντως, εκείνο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και βελτίωσε τα πράγματα πάρα πολύ είναι ότι η ανάγκη που μας έκανε να μετράμε την αφηνική διαφάνεια στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης μας έκανε. Αναγκαστήκαμε να εξετάσουμε την ανατομία του εμβρίου. Και τότε ανακάλυψε κανείς ότι πολλά πράγματα στην μευτική και γυναικολογία στο έμβριο μπορούν να ανιχνευτούν από το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Αλλά η επιτυχής διάγνωση των συγγενών ομαλιών είναι στο πρώτο ή στο δεύτερο τρίμηνο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Διότι πρώτον εξαρτάται από την εμπειρία. Δεύτερον εξαρτάται από την ηλικία κύησης. Για να δείτε τη διαφορά. Είναι 47% ακριβής η διάγνωση όταν είναι πριν από τις 20 εβδομάδες, ανεβαίνει στο 59% όταν είναι 20 με 24 και πάει στο 65% όταν είναι μετά τις 24-25 εβδομάδες. Που σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ένα έμβριο σε screening test, χωρίς να έχει κάποια ιδιαίτερη αιτία για να κάνει περιχογράφημα, μπορείτε να βρείτε μια συγγενή ανομαλία στο 65% όταν είναι 24 εβδομάδες, ενώ πέφτει η διαγνωστική αξία όταν είναι πριν από τις 20 εβδομάδες. Και βεβαίως εξαρτάται για την ένδειξη. Ξέρετε, είναι εντελώς διαφορετικό το να πείτε κάνε μου ένα υπερηχογράφημα επειδή νομίζω ότι το παιδί έχει κάποιο πρόβλημα στα πόδια, και είναι διαφορετικό το να βρείτε ένα πρόβλημα στα πόδια όταν η γυναίκα έρχεται και κάνει υπερηχογράφημα ρουτίνας. Και εκεί είναι το πρόβλημα πλέον των γυναικολόγων, διότι όλοι εσείς κάνετε υπερηχογράφημα στο ιατρείο σας, υπερηχογράφημα ρουτίνας. Άρα πρέπει να ξέρετε να κάνετε ένα υπερηχογράφημα ώστε να μπορείτε να δείτε κάτι ή να υποψιαστείτε κάτι και να το στείλετε σε κάποιον ειδικό. Εν τέλει, ποιος κάνει περιχογραφήματα? Περιχογραφήματα στην Ευρώπη κάνουν στα νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρία, όπως και εμείς. Στις ΗΠΑ κάνουν μόνο στα νοσοκομεία και στα ιδιωτικά κέντρα, στα ιδιωτικά ιατρία. Δεν υπάρχουν εκεί ιατρικά κέντρα. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι οι εκπαίδευσεις απαιτούνται 30 ώρες συνεχούς εκπαίδευσης κάθε 3 χρόνια. Απαιτείται εξάμηνη εκπαίδευση στους διαγνωστικούς υπερήχους με θέση μεταπτυχιακού σπουδαστή και 500 εξετάσεις τουλάχιστον υπό επιτήρηση. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι για να έχεις άδεια πρέπει να κάνεις αυτά. Αν θέλεις να γίνεις όμως καλός και να κάνεις υπερήχους χωρίς να μειώνεις τους κινδύνους κακής διάγνωσης, πρέπει να τα κάνεις αυτά. Γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι η γυναικολόγος, τελειώνοντας την ειδικότητα μευτικής γυναικολογίας, μπορεί να κάνει υπερήχους όπως μπορεί να κάνει και ένα φυσιολογικό τοκετό. Ένα άλλο θέμα που ξεκίνησε και μπήκε τώρα στη ζωή μας το τελευταίο καιρό είναι η μαγνητική τομογραφία. Που η μαγνητική τομογραφία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν είναι screening εξέταση. Δεν μπορείτε να πείτε θα κάνω σε όλες τις έγκυες, τις πελάτησές μου, τις ασθενείς μου, θα τους κάνω μαγνητική για να δω αν έχουν κάποιο πρόβλημα. Εκείνο και που πρέπει να κάνετε είναι όμως όταν βρείτε κάποιο πρόβλημα, ιδίως του κεντρικού νευρικού συστήματος, ιδίως, τότε πρέπει η γυναίκα να κάνει και μια μαγνητική τομογραφία, η οποία όμως θα πρέπει να γίνει στο δεύτερο τρίμηνο της κύησης.
Διότι πρώτον δεν είναι ασφαλής πολύ στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και δεύτερον δεν παίρνει και καλή απεικόνηση στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, διότι το στόχος είναι μικρός και κινείται πολύ περισσότερο. Και βλέπετε εδώ οι ενδείξεις για την μαγνητική τομογραφία, κυρίως είναι οι βλάβες του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρίου, βεβαίως της σπονδυλικής στήλης, των διδύμων, της κοιλιάς και του θώρακα. Αλλά κυρίως του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρίου. Και ποιες είναι οι ενδείξεις του νευρικού συστήματος του εμβρίου, ποιες παθήσεις μπορούμε να ελέγξουμε με την μαγνητική, είναι αυτός η μικρο- και μακροκεφαλία, κυρίως η διάταση των πλαγίων κοιλιών του εγκεφάλου, της ισχυμίας, των φλεγμονών, των συγγενών λοιμόξεων κλπ. Και να σας δείξω ένα παράδειγμα. Παραδείγματος χάρη, ξέρετε, εδώ όποιος κάνει περιχογραφία και εσείς που στέλνετε να κάνουν στις ασθενείς της περιχογραφίας, σας αναφέρουν αν τα οπίστια κέρατα των πλαγίων κοιλιών είναι σε μεγάλα ή μικρά ή είναι φυσιολογικά. Διότι, ξέρετε, είναι εύκολο να φανεί, μπορεί να γίνει σε screening test και κυρίως αυτές οι περιπτώσεις που έχουν αύξηση των πλαγίων κοιλιών, των οπιστίων κεράτων των πλαγίων κοιλιών, έχουν και αγένεση του corpus callosum, έχουν δυσχυδή ράχη, έχουν καρδιακές ανομαλίες και μπορεί να συνδέονται και να συνδυάζονται με χρωμοσωμιακές ανομαλίες. Άρα, θα πρέπει να κάνετε σε αυτή τη γυναίκα μια μαγνητική για να δείτε αν έχει τίποτα περισσότερο, πρώτον, και δεύτερον, για να επιβεβαιώσετε την βλάβη, αυτή την αύξηση των πλαγίων κοιλιών. Διότι αυτά που συνδυάζονται είναι είτε η στένωση του πόρου, είτε το Carry 2 malformation ή το Daddy Walker. Αυτά όλα μπορούν κάλλιστα να ξεκαθαρίσουν και βλέπετε εδώ πέρα σχηματικά πώς είναι οι κοιλίες, οι πλάγιες, η τρίτη και η τετάρτη κοιλία του εγκεφάλου του εμβρίου, πράγματα που συνδέονται και συνδυάζονται με την αύξηση των οπισθίων κεράτων των πλαγίων κοιλιών. Και γιατί πρέπει να κάνετε μαγνητική? Να σας πω, διότι αν κάνετε μια υπερηχογραφία και βρείτε κάτι, έχετε και κάνετε μετά μαγνητική, έχετε 52% πιθανότητα να έχετε την ίδια διάγνωση. Αλλά στο υπόλοιπο ποσοστό αλλάζει η διάγνωση. Γιατί προστίθεται και κάτι άλλο. Δηλαδή, αλλάζετε τη διάγνωση στο 30%, αλλάζετε τη θεραπεία σε ένα 7% και βλέπετε ότι δεν υπάρχουν κλινικά σημεία σε ένα 12%. Άρα, κυρίες και κύριοι, πρέπει να συνδυάσετε όταν ανοιχνεύσετε μια βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος με μαγνητική τομογραφία, ιδίως μετά τις 24 εβδομάδες. Μια άλλη εξέλιξη στην εμβριομητρική είναι η πρόοδος της ενδομήτριας θεραπείας των διαφόρων γενετικών νοσημάτων. Ξέρετε, υπάρχουν νέες τεχνικές χειρουργικές, υπάρχουν πρόοδες στην αναισθησιολογία, υπάρχουν νέα τοκολλητικά φάρμακα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά για να δημιουργήσετε ένα τμήμα χειρουργικής του εμβρίου απαιτείται απαιτούνται με ευτήρες, παιδοχειρουργία, αναισθησιολόγοι, νεογνωλόγοι, γενετιστές, για να μπορέσετε να πείτε, να επιλέξετε τα περιστατικά εκείνα που έχουν ανάγκη μιας ενδομήτριας χειρουργικής θεραπείας. Και ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις? Πρώτον, η διαφραγματοκύλη, συγγενής διαφραγματοκύλη. Η επικάλυψη της ανοιχτής μηνιγκομυελοκύλης. Η οικιστική αδενωμάτωση, αδενωματώδηση ανομαλία των πνευμόνων και το ιεροκοκκυγικό τεράτομα. Αυτά μπορούν να γίνουν με ενδομητρίως χειρουργική θεραπεία. Και έχουν γίνει. Αλλά όλη η χειρουργική θεραπεία, η ενδομήτρια, ξεκίνησε με μια απλή επέμβαση, με την ενδομήτρια μετάγγιση. Η ενδομήτρια μετάγγιση του εμβρίου κυρίως που έγινε σε περιπτώσεις ρέζους ευαισθητοποιημένες, που έγινε κάποτε. Σήμερα έχουν μειωθεί τα περιστατικά με τη χρήση της αντιγαμμασφαιρίνης. Υπήρξε η δυνατότητα πλέον να παρακεντάει κανείς τον ομφάλιο και να μεταγγίζει το έμβριο ενδομητρίως. Είτε για θεραπεία, είτε να παίρνει αίμα για διάγνωση. Εν τέλει και με την εμβριοσκόπηση που ξεκίνησε και με τα καινούργια εμβριοσκόπια που μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, μπορείτε να κάνετε χίλια δύο πράγματα, όπως την απολύνωση του ομφαλίου λόρου και των αναστομώσεων σε μονοχωριακά δίδυμα, εκεί που πρέπει να σταματήσετε την ανάπτυξη του ενός μονοχωριακού δίδυμου, δεν μπορείτε να κάνετε ένεση και να βάλετε χλωρίχο κάλιο στο δεύτερο δίδυμο, ή θα πεθάνει και το πρώτο. Άρα χρειάζεται να γίνεται απολύνωση του ομφαλίου λόρου. Όταν χρειάζεται να κάνετε laser ablation των οπίστων βαλβίδων της ουρήθρας, στη σύγκληση της τραχείας, και θα δείτε τι εννοώ,
στον εμβολισμό όγκων του εμβρίου, κυρίως στο αεροκοκκικό τεράτομο είναι αυτό, στη σύγκληση προώρης ρήξη των ημένων όταν αυτή είναι η ιατρογενής, μετά από μια επέμβαση βάζεται μια κόλλα και υπάρχει επιτυχία σε αυτό, στην επικάλυψη όπως είδατε της δυσχυδούς ράχης και της χορήγησης εν τέλει μελλοντική χρήση των αιμοποιητικών αρχηγών κυττάρων για τη μεταμόσχευση σε διάφορα γονιδιακά νοσήματα. Αυτά μερικά γίνονται, μερικά συζητούνται, μερικά είναι στο απότερο μέλλον. Αλλά για να σας πω το θέμα της σύγκλησης της τραχείας, είναι με αυτή την επέμβαση που λέγεται φέτο, που είναι φετοσκόπικ endoluminal tracheal occlusion. Διότι έχει βρεθεί όταν κλείστε την τραχεία με ένα μπαλόνι, αυτό αμέσως πιέζει κάτω το διάφραγμα, δεν θεραπεύεται η διαφραγματοκύλη, μιλάμε για χειρουργική αντιμετώπιση της διαφραγματοκύλης, δεν θεραπεύεται η διαφραγματοκύλη, αλλά εμποδίζεται με κατά κάποιο τρόπο να αναπτυχθεί, να κάνει υποπλασία των πνευμόνων, που αυτό είναι ο κύριος θάνατος ενός εμβρίου με συγγενή διαφραγματοκύλη. Επομένως, όταν γεννηθεί, θα μπορέσετε να χειρουργήσετε αυτό το έμβριο για τη διαφραγματοκύλη του και να μην πεθάνει από πρόβλημα των πνευμόνων. Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα. Γιατί ξέρετε, αν το αφήσετε πολύ αυτό το μπαλόνι μέσα, μπορεί να κάνει. Το λένε μαλάκινση της τραχείας. Οπότε έχει πολλά προβλήματα το παιδί αυτό. Και δεν μπορείτε να το αφήσετε για πολύ χρονικό διάστημα, διότι θα το δημιουργήσει το πρόβλημα χάλασης της τραχείας. Επίσης, να ξέρετε ότι πολλές φορές έχουν γεννηθεί προώρα παιδιά με το μπαλόνι μέσα και έχουν πεθάνει από ασφυξία. Πρέπει να ξέρετε να το βγάζετε το μπαλόνι. Και εν τέλει, νομίζω ότι χρειάζεται να είστε πάρα πολύ εξειδικευμένος στο θέμα αυτό. Βεβαίως, μια άλλη εφαρμογή της ενδομήτριας χειρουργικής θεραπείας είναι η αντιμετώπιση των twin-to-twin transfusion, της μετάγγισης μεταξύ των δύο εμβρίων, που όπως θα ξέρετε πολύ καλά, θέλει μεγάλη γνώση ώστε να πείτε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι κάθε δίδυμη ίσης. Όταν βλέπετε μια μικρή διαφορά στα δύο έμβρια έχουν εμβριοεμβρυϊκή μετάγγιση. Αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και εν τέλει η θεραπεία η οποία γίνεται είναι με εμβριοσκόπηση. Το να κάψετε τις διάφορες επικοινωνίες, διότι οι επικοινωνίες αυτές είναι η αιτία του συνδρόμου αυτού. Και εδώ τις βλέπετε πώς είναι οι επικοινωνίες. Καίτε αυτές τις επικοινωνίες και νομίζω ότι πηγαίνουν πολύ καλά τα έμβρια. Και εδώ είναι μερικές φωτογραφίες από ένα σύγγραμμα ενός ανθρώπου που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, της επικάλυψης της μήνυγκομυελοκύλης ενδομητρίωση. Είναι χειρουργική επέμβαση εξ γιούτερο, η οποία παίρνετε το αμυακό υγρό, το βγάζετε, ανοίγετε τη μήτρα, χειρουργείτε το έμβριο, την κλείνετε και μετά υποτίθεται ότι ξαναβάζετε μέσα στο έμβριο και προχωρεί όλη η διαδικασία. Μια άλλη εξέλιξη στην ημευτική γυναικολογία είναι τα screening. Και ξέρετε, εδώ πέρα στη ημευτική, εμείς το παρακάναμε λίγο οι ημευτήρες και κάνουμε screening για ό,τι θέλετε. Για τα πάντα. Έτσι, ανατομικές αναμαλίες για τον πρόεδρο, για την προεκλαμψία. Για τα πάντα. Κάνουμε screening. Εν τέλει, σκοπός του screening ποιος είναι? Να ανακαλύψουμε διάφορες περιπτώσεις που έχουν υψημένο κίνδυνο για το συγκεκριμένο πρόβλημα που ψάχνουμε από άλλες γυναίκες και να τις βάλουμε σε μια ειδική θεραπεία. Και το πρόβλημα όλο το μεγάλο είναι να βελτιώσουμε την περιγεννητική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Και βλέπετε ότι υπάρχουν screening στην αρχή της εγκυμοσύνης, όλα αυτά που βλέπετε, και υπάρχουν screening και στο δεύτερο τρίμηνο της εγκυμοσύνης για την ανατομία και διαφόρους δείκτες της. Η πιο γνωστή εν τέλει, το πιο γνωστό screening σήμερα είναι για τον έλεγχο και την ανέβρεση των εμβρίων εκείνων που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν κάποιο ανευπλοϊδισμό. Χρησιμοποιώντας την αυγενική διαφάνεια, πλέον η αυγενική διαφάνεια 15 χρόνια και πιθανώς περισσότερα χρόνια στη ζωή μας, έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έχει ανεβάσει το detection rate πάρα πολύ υψηλά. Και όταν χρησιμοποιείται αυτό η αυγενική διαφάνεια με διάφορους άλλους δείκτες, αυξάνει το detection rate και είναι σημαντικό. Εκείνο όμως που πρέπει επίσης να ξέρετε και το ξέρουμε και το είναι στην κλινική πράξη ήδη, ότι τα έμβρια αυτά που έχουν αυξημένη αυγενική διαφάνεια μπορεί να έχουν και συγγενείς ανομαλίες του καρδιαγγειακού συστήματος, σκελετικές ανομαλίες ή και διάφορα άλλα σύνδρομα πλην του συνδρόμου Down. Για το ρηνικό διάφραγμα το ξέρετε. Ξέρετε, εμείς εδώ οι Έλληνες
σε όλα τα πράγματα μας είμαστε πάρα πολύ ενθουσιώδεις και πάρα πολύ απογοητευόμαστε πάρα πολύ εύκολα. Κάνουν ένα μεγάλο πικ και κατεβαίνουν όλα κάτω. Πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι δείκτες που υπάρχουν για τα χρωμοσώματα εν τέλει έχουν βρει τη θέση τους κάπου. Αλλά δεν είναι έτσι όπως πρωτοπαρουσιάστηκαν. Πάντως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου, πληθυσμιακός τρόπος ελέγχου των εμβρίων με ανευπλοϊδισμό είναι αυτά τα δύο, το ευγενική. Η αυγενική διαφάνεια και το ρινικό διάφραγμα και ο έλεγχος αυτό το PAPEI και το FreeVita ACG. Και βέβαια ένα κατάλογο πώς ανεβαίνει η διαγνωστική αξία με τα χρόνια, τα ψευδοθετικά αποτελέσματα μένουν τα ίδια που έπρεπε να είναι και βλέπετε ότι ενώ ξεκινάς με την ηλικία της μητέρας που έχει μια διαγνωστική αξία, αν χρησιμοποιείται μόνο την ηλικία για screening 25-30%, που σημαίνει ευαισθησία ότι βρίσκεται το 25-30% των Μογγόλων. Αν πάτε εδώ, βλέπετε ότι αυτό το 30 έγινε 95 με 2,5% ψευδοθετικά, που επίσης ψευδοθετικό σημαίνει ότι ο αριθμός των γυναικών που θα κάνουν μια αιματηρή επέμβαση, μια παρακέντηση παραδείγματος χάρη, για να ανιχνεύσουμε τα ποσοστά αυτά. Η screening κάνουμε και για τον πρόωρο το κετό. Και είναι πάρα πολύ. Συζητείτε πάρα πολύ πόσο τραχύλου έχεις, πόσο μήκος τραχύλου έχεις. Αν και δεν είναι screening, δεν μπορείτε να το χρησιμοποιείτε screening, διότι ξέρετε, αν το βρείτε κοντότερο τον τράχυλο σε μια γυναίκα η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα, σε μια πρωτότυπο χωρίς κανένα, δεν ξέρει κανείς τι πρέπει να κάνει. Αν θα πρέπει να κάνει περίδεση, δεν πρέπει να κάνει περίδεση, πρέπει να αρχίσει να παίρνει προγεστερόνη, πρέπει να βάλει πεσό, τι πρέπει να κάνει. Πάντως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ιδίως στις γυναίκες οι οποίες έχουν πρόβλημα με προηγούμενο ιστορικό, το screening είναι απαραίτητο. Και ξέρετε, όσο πιο κοντός τράχυλος, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα προωρότητας. Όσο πιο μακρύς τράχυλος, τόσο μικρότερη πιθανότητα. Αυτό δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έχει αποδειχθεί κιόλας. Ένα άλλο screening που κάνουμε τώρα τελευταία και μάλιστα έχουμε προσπαθήσει και εδώ να κάνουμε κάποια μελέτη θα το συζητήσουμε αυτό με το ISO, αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι να χρησιμοποιούμε διάφορους βιοφυσικούς και βιοχημικούς παράγοντες, ώστε να μπορούμε να βγάλουμε το ρίσκο που έχει μια συγκεκριμένη γυναίκα για να κάνει προεκλαμψία. Και βλέπετε ότι όσο προσθέτεται περισσότερους παράγοντες, δηλαδή πρώτον τα ντόπλερ της μητρίας, την αρτηριακή πίεση, το PLGF και το PAPEI, τόσο πολύ αυξάνεται το να βρείτε μια γυναίκα που έχει αυξημένο κίνδυνο να κάνει προεκλαμψία πριν από τις 34 εβδομάδες, που είναι οι πιο σοβαρές προεκλαμψίες, και εν τέλει ένα μικρότερο ποσοστό της προεκλαμψίας που θα βρείτε στις γυναίκες μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης τους. Και screening για τις ανατομικές ανομαλίες. Μπορείτε να το κάνετε. Και κυρίως για τις σκελετικές ανομαλίες, που είναι 2 με 5 στις 10.000, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε, να μπορέσετε να ταξινομήσετε αυτές τις σκελετικές ανομαλίες, ιδίως των άκρων, προγεννητικά, διότι χρειάζονται χρειάζεται μοριακός έλεγχος, χρειάζεται γενετιστή, χρειάζεται παιδίατρο, νευρολόγο, ώστε να δουν το έμβριο και να αποφασιστεί. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι ότι τελευταία έχει μπει αυτό που λέμε 3D-CT. Το 3D-CT θα σας δείξω μερικές εικόνες, πώς μπορεί καλύτερα να δείτε τα πράγματα. Και εδώ είναι μια τυπική οστεογένεση imperfecta στις 36 εβδομάδες και κοιτάξτε τι εικόνες δίνει όσον αφορά το σκελετό αυτό το που λέγεται 3D-CT. Βλέπετε τις καταπληκτικές απεικονίσεις του κρανίου. Εδώ βλέπετε τη γωνίωση αυτού του μοιραίου και βλέπετε εδώ πώς φαίνεται στο 3D-CT και αν δείτε κάτι άλλες επίσης σε μια περίπτωση αχονδροπλασία, εδώ είναι το 3D, το 2D, το 3D, το 3D-CT και εδώ πέρα είναι το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα. Επομένως, με αυτή την τεχνική, το 3D-CT, μπορείτε να διαγνώσετε διάφορα πράγματα. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρετε είναι ότι πρέπει όλες οι γυναίκες να κάνουν δυσδιάστατη υπερηχογραφία. Συμπληρωματικά μπορούν να κάνουν τρισδιάστατη υπερηχογραφία και εν τέλει συμπληρωματικά ακόμη περισσότερο μπορεί να κάνουν 3D-CT. Άρα, επαναλαμβάνω ότι το πρώτο πράγμα είναι να ξέρει κανείς να κάνει δυσδιάστατη υπερηχογραφία. Διότι θα βρείτε αρκετές συγγενείς ανομαλίες. Εξάλλου, να ξέρετε, και αυτό έχει πάρα πολύ επίσης μεγάλη σημασία, το 1/4 των παθολογικών εμβρίων έχουν περισσότερες από μία συγγενή ανομαλία. Επομένως, όταν βρείτε ένα έμβριο με μία συγγενή ανομαλία, πρέπει να ψάξετε ή στείλτε το να ψαχτεί το έμβριο, αν έχει κάποια άλλη συγγενή ανομαλία.
να φτάσω λίγο στις επεμβάσεις. Αλλά πριν φτάσω στην προγεννητική διάγνωση, να σας πω δύο πράγματα για την ιστορία. Η ιστορία λοιπόν ξεκίνησε από το 70, που άρχισαν να αναπτύσσονται οι τεχνικές. Οι τεχνικές, ξέρετε, της αμοιοπαρακέντησης, οι τεχνικές της τροφοβλάστης. Πήγαμε στο 80 και 90, που φύγαμε από τα υπερηχογραφήματα αυτά, τα στατικά υπερηχογραφήματα, μπήκε το real time στη ζωή μας, άρχισαν να φαίνονται καλύτερες εικόνες, καλύτερη ποιότητα της εικόνες, τα gray scale από ό,τι θυμούνται οι παλιότεροι. Μετά φτάσαμε στο 90 και το 2000 που η επεξεργασία των δειγμάτων γινόταν πολύ καλύτερα, οι τεχνικές ήταν καλύτερες, δεν χρειαζόταν τόση μεγάλη ποσότητα δείγματος. Φτάσαμε το 2000 με το 2010 στην ενδομήτρια θεραπεία του εμβρίου και με μία επεμβατική προγεννητική διάγνωση και είμαστε στο 10 με 20 το 2010 με 2020, είναι αυτό που σας είπα, το NIPT και το NIPD. Οι μέθοδοι λοιπόν προγεννητικού ελέγχου είναι από εικονιστικές, οι εργαστηριακές, οι διάφορες λήψεις. Εκείνο όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι σήμερα έχουμε πρώτον καλύτερη απεικόνιση του εμβρίου λόγω καλύτερων υπερηχογραφικών μηχανημάτων. Όχι ότι εμείς γίναμε καλύτεροι, εμείς γίναμε καλύτεροι στο να διαβάζουμε αυτά τα αποτελέσματα. Έχουμε καλύτερη επιλογή ασθενών λόγω καλύτερων μεθόδων screening. Έχουμε λιγότερες επιλογές και ευρικές απώλειες μετά από τις επεμβατικές επεμβάσεις, τις τεχνικές, επειδή έχουμε μεγαλύτερη εμπειρία. Άρα τι χρειάζεται? Χρειάζεται τεχνολογία, χρειάζεται καλό screening, επιλογή των ασθενών και χρειάζεται και εμπειρία. Και αυτά ευτυχώς σήμερα υπάρχουν. Και αυτές είναι οι τεχνικές που γίνεται, βεβαίως που κάνουν σήμερα για προγεννητικό έλεγχο. Αυτή δεν είναι πολύ εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται στις 6 εβδομάδες από ένα κέντρο μόνο στα Γιάννενα, από τον κύριο Μακρυδήμα, για την προγεννητική διάγνωση μεσογειακής. Και αυτές είναι κυρίως οι επεμβάσεις που γίνονται. Να μην σας διαβάζω το κουράζω και σας κουράζω, τα ξέρετε. Εκείνο όμως που πρέπει να ξέρετε και να το βάλετε καλά μες στο μυαλό είναι ότι πρέπει να ξέρετε ότι πλέον η κίνδυνος μιας αμοιοπαρακέντησης δεν είναι αυτό το 1% που μας είναι και εύκολο να το λέμε και το λέμε, το παπαγαλίζουμε σε όλες τις γυναίκες. Ο κίνδυνος είναι κάτω από 5 της χιλίης, 0,5%. Που είναι πολύ καλό αυτό και όσο εκτάται εμπειρία αυτό μπορεί να φτάσει και 0,2%. Επομένως, όταν βάζετε και σχεδιάζετε μια γυναίκα, αν θα πρέπει να κάνει αμοιοπαρακέντηση, αν θα πρέπει να κάνει τροφοβλάστη, αν θα πρέπει να κάνει screening, αν οτιδήποτε, θα πρέπει να μιλάτε με συγκεκριμένα νούμερα. Και τα συγκεκριμένα νούμερα είναι αυτά που σας δείχνω. Για την τροφοβλάστη τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκείνο πιθανώς να μην ξέρετε είναι το θέμα της εμβριοσκόπησης. Ότι η εμβριοσκόπηση είναι μια τεχνική και τα καινούργια εμβριοσκόπια μπορούν να χρησιμοποιούνται από πολύ νωρίς στην εγκυμοσύνη, 9 εβδομάδες, 11 εβδομάδες. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία κυρίως είναι η υπερηχογραφία, γιατί όλα αυτά που σας είπα μέχρι τώρα γίνονται κάτω από την υπερηχογραφική παρακολούθηση. Έχει γίνει μια έρευνα και είπαμε πόσο καλοί είναι οι γυναικολόγοι και πόσο καλοί είναι οι ακτινολόγοι στο να κάνουν ένα υπερηχογράφημα. Κοιτάξτε, δείτε τι βρέθηκε. Ότι το 35% των γυναικολόγων πληρούν τα κριτήρια του American College of Obstetricians and Gynecologists. Και μόνο το 15% των γυναικολόγων πληρεί τα κριτήρια του American Institute of Ultrasound in Medicine. Ενώ αντίθετα στους ακτινολόγους, πληρεί τα κριτήρια του ACOG και μόνο το 4% των ακτινολόγων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όσον αφορά τη μευτική και η γυναικολογία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι γυναικολόγοι, έτσι όπως είναι σήμερα, είναι πολύ καλύτεροι από τους ακτινολόγους. Και δεν καταλαβαίνω εν τέλει γιατί τα κέντρα αυτά τα οποία υπάρχουν, τα ιδιωτικά κέντρα, που ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα, χρησιμοποιούν ακτινολόγους για να κάνουν μευτικούς γυναικολογικούς υπερήχους. Και αυτό το ίδιο σημαίνει και στο μαστό. Γιατί υπάρχουν μευτήρες γυναικολόγοι πάρα πολύ καλά ειδικευμένοι στην υπερηχογραφία του μαστού. Και να προχωρήσω γρήγορα, τα άλλα θα είναι πολύ γρήγορα, δεν θα σας κουράσω πολύ. Τι συνέβη στη γυναικολογική ενδοκρινολογία και την ανθρώπινη αναπαραγωγή? Είναι η δεύτερη εξειδίκευση. Το θυμάστε ότι τον Οκτώβριο του 10 η Επιτροπή Νόμπελ έδωσε στον Ρέντουαρτ Έντουαρτς το Νόμπελ και σήμερα περίπου 4 εκατομμύρια και περισσότεροι έχουν έρθει στον κόσμο χάρη στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Κάτι το οποίο ξεκίνησαν αυτός ο άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν η εξέλιξη είναι το ICSI και είναι προεμφυτευτική διάγνωση.
Οπωσδήποτε η πρώτη επιτυχής γέννηση μετά από τη δωρεά ο Αρίων δημοσιεύθηκε το 1983. Η πρώτη γέννηση μωρού στην Ελλάδα είναι το 1985, διορθώστε με. Συμφωνώ. Η μικρογονιμοποίηση με ΙΚΣΗ είναι μια τεχνική η οποία εφαρμόζεται, την ξέρετε περισσότεροι. Κοίηση με δωρεά ο Αρίων, κρυοσυντήρηση ο Αρίων. Θα σας πω μόνο 2-3 πράγματα, γιατί λόγω και της θέσης που έχω αυτή τη στιγμή, σαν πρόεδρος είναι εδώ και ο κύριος Σαρής, ο οποίος είναι μέλος της αρχής ιατρικώς υποβοηθημένη παραγωγή, υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Και τα προβλήματα αυτά προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και πραγματικά θα μπουν σε σειρά, φτιάχνοντας ένα προεδρικό διάταγμα που θα αφορά τη λειτουργία των μονάδων. Διότι, ξέρετε, ήδη έχουμε βγάλει ένα ΦΕΚ, το οποίο να αναφέρουμε ότι η μεταφορά πρέπει να είναι 2 ουαρίων, εμβρίων και με ορισμένες εξαιρέσεις, αν η γυναίκα είναι σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αν είναι δότρια ή δεν είναι δότρια, αν είναι από ντόνος τα έμβρια αυτά κλπ. Διότι ξέρετε κάτι, εκείνο και που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η εξωσωματική και όλες οι τεχνικές υποβοηθούμενες αναπαραγωγής αφήσαν τις πολύδιμες κοιήσεις. Αυτό δεν υπάρχει καμία εμφόλιο. Θα μου πείτε και τι, καλύτερα. Μια γυναίκα κάνει μια εξωσωματική και κάνει 2 παιδιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί, να βάζεις 2 και να έχεις 2 παιδιά, χρειάζεται να έχετε πολύ καλή μονάδα. Μονάδα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και να είστε καλοί σε αυτή τη δουλειά που κάνετε. Γιατί δεν είναι σωστό να βάζετε 5 για να μείνουν 2 ή να βάζετε 5 για να μείνουν 3 και να τα μειώσετε σε 2. Άρα το πρόβλημα όλο είναι να μειώσετε την πολύ πολύδημη κοίηση. Θα μου πείτε γιατί. 4 πράγματα θα σας πω. Στα τρίδημα η περιγεννητική θνησιμότητα είναι 300 στα 1000. Η περιγεννητική θνησιμότητα στην απλή κοίηση είναι περίπου 7-12 στα 1000. Η πιθανότητα προωρότητα στα τρίδημα είναι 2-4 φορές από ό,τι είναι στα δίδυμα. Και όπως ξέρετε η προωρότητα είναι ότι χειρότερο μπορεί να υπάρξει σε ένα νεογνώ. Η πιθανότητα να κάνει υπέρταση και προεκλαμψία η γυναίκα για τις απλές είναι 7% κοιήσεις, για τα δίδυμα είναι 14% και για τα τρίδημα είναι 21%. Επομένως και για τις μετά τον τοκετό αιμορραγίες, η πιθανότητα αιμορραγίας στα τρίδημα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είναι στα δίδυμα. Η μητρική θνησιμότητα στα τρίδημα στην Ευρώπη, στα δίδυμα ή μάλλον στις απλές κοιήσεις είναι 4-5 στις 100.000 και στις πολύδιμες κοιήσεις στην Ευρώπη πηγαίνει 10-15 στις 100.000. Το ίδιο είναι και στη Λατινική Αμερική με διαφορετικά λίγο τα νούμερα. Και δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι και η νοσηρότητα. Και βλέπετε ότι η εγκεφαλική παράλυση στα δίδυμα είναι 5 φορές μεγαλύτερη από ό,τι είναι στα απλά και είναι 20 φορές μεγαλύτερο στα τρίδημα από ό,τι είναι στην απλή κοίηση. Επομένως, όταν εσείς προκαλείτε μια τρίδημη, προκαλείτε όλα αυτά τα πράγματα. Άρα, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι υποχρεωμένος κάποιος να ενημερώνει τη γυναίκα ότι όταν λέει θα βάλω 3 και τον ρωτήσει η γυναίκα και αν μείνουν και τα 3, τότε θα πρέπει να της πείτε όλα αυτά. Ή θα μπείτε στην άλλη διαδικασία που θα πείτε να σου κάνω μια εκλεκτική μείωση. Και ξέρετε, από τότε που βγήκε αυτή η τεχνική της μείωσης, οι γυναικολόγοι γίνανε πιο επιθετικοί. Διότι λέμε, εντάξει, θα βάλω 4 και αν μείνουν τα 4, θα σε στείλω σε κάποιον γιατρό, θα σου κάνει τα 4-2. Τώρα, αν τα χάσει και τα 4, είναι άλλη ιστορία. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω, όπως σε πολλά άλλα κράτη γίνεται, ότι δεν είναι μόνο ο αριθμός των εμβρίων που μεταφέρετε για να έχετε κάποια επιτυχία. Αν είστε καλοί σε αυτό που κάνετε και μεταφέρετε 2, θα είναι δίδυμη η κοίηση. Και η επιτυχία σας θα είναι η ίδια. Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ποσότητα των εμβρίων που μεταφέρετε. Επομένως, το πόσα είναι πολλά, το how many are too many, είναι ένα θέμα το οποίο εκείνο που πρέπει να αποφύγει κανείς
είναι μόνο ιατρογενής πολυδημικής. Για να μπω στην τρίτη εξειδίκευση, στην ουρογυναικολογία, εδώ θα τα περάσω λίγο γρήγορα. Πρώτον, διότι δεν ασχολούμαι, και δεύτερον, διότι νομίζω ότι είναι μια καινούρια εξειδίκευση, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πραγματικά, διότι πάρα πολλές γυναίκες, η ηλικία των γυναικών μεταφέρεται προς τα δεξιά, δηλαδή οι γυναίκες είναι, πολλές γυναίκες είναι μεγαλύτερες ηλικίες από ό,τι ήταν τα παλαιότερα χρόνια. Άρα, προβλήματα που αφορούν την δεύτερη προς το τέλος τρίτη ηλικιακή ίσως είναι πολύ περισσότερα σήμερα. Οι ασθενείς είναι πολύ περισσότερες. Άρα η ουρογυναικολογία είναι μια ειδικότητα που αν θέλει κάποιος να την πάρει, τον συμβουλεύω να την πάρει, διότι είναι πιο ξεκούραστη η ειδικότητα από την εμβριομητρική, πιο ξεκούραστη η ειδικότητα από την εξειδίκευση μάλλον, από την ογκολογία, όχι τόσο πολύ περισσότερο από την αναπαραγωγή. Αναπαραγωγή, εκτός εσείς που κάνετε αναπαραγωγή, ενδιαφέρεστε να κάνετε και μευτική. Τέλος πάντων, τα προβλήματα λοιπόν που λύνονται σήμερα είναι προβλήματα κράτειας ούρων, κυστεοκύλες, ορθοκύλες, προπτώσεις, ελάχιστες επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές με χρήση ειδικών ταινιών, όλοι τις ξέρουμε αυτές τις ταινίες, και η χρήση μπότοξ και ενδοκιστικά για την αντιμετώπιση της επιτακτικής ακράτειας. Επίσης, μια εξέλιξη είναι αυτή η χρήση του ουροδυναμικού ελέγχου και όλες οι γυναίκες σήμερα που έχουν προβλήματα στο πιελικό έδαφος κάνουν ουροδυναμικό έλεγχο και η χρήση είναι αυτό που σας είπα πριν της λαπαροσκόπησης στην αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων του πιελικού έδαφους. Και βεβαίως η ρομποτική στην κοιλιακή αεροπληξία, υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα πιο εξειδικευμένοι από μένα στο γεγονός αυτό και στο να μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δεν θα αναφερθώ στην ενδοσκοπική χειρουργική. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γνωρίζετε πολύ καλά ότι σήμερα η ενδοσκοπική χειρουργική είναι πολλές επεμβάσεις. Θα γίνονται λαπαροσκοπικά ή ιστεροσκοπικά ή ρομποτικά. Θα αποφεύγονται τα. Οι τάσεις είναι αυτοί. Εκείνο που είναι δύσκολο λίγο είναι οι ένδειξεις. Και ξέρετε, δεν πρέπει να πάμε κατευθείαν από το ένα σημείο στο άλλο. Υπάρχουν και ενδιάμεσες καταστάσεις. Υπάρχουν γυναίκες που πρέπει να κάνουν ανοιχτό χειρουργείο. Και υπάρχουν γυναίκες που επιβάλλεται να κάνουν λαπαροσκοπικό χειρουργείο ή ιστεροσκοπικό χειρουργείο. Ξέρετε, εκεί που αρχίζει το ένα να μπλέκει με το άλλο, κάπου μπερδεύεται η όλη ιστορία. Είναι κακό να πείτε σε μια γυναίκα που μπορείτε να το κάνετε λαπαροσκοπικά, δεν γίνεται λαπαροσκοπικά, επειδή εσείς πιθανώς δεν το ξέρετε και να την οδηγήσετε σε ένα ανοιχτό χειρουργείο, και είναι και το αντίθετο είναι επίσης. Και ξέρετε όλοι πολύ καλά ότι η τεχνική έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι οι γυναίκες οι οποίες έχουν υποβληθεί σε λαπαροσκοπική αφαίρεση νομιωμάτων, η μήτρα έχει ανοίξει κατά τη διάρκεια της κοίησης. Πιθανώς από κακή τεχνική ή πιθανώς να μην ήταν η ένδειξη σωστή. Πάντως πιστεύω ότι το μέλλον είναι η λαπαροσκοπική και η ιστεροσκοπική χειρουργική και η ρομποτική χειρουργική για την αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων γυναικολογικών παθήσεων. Για να έρθω στο τελευταίο, αν και εδώ είναι ο κ. Διακομανόλης, είναι ο κ. Φωτίου, άνθρωποι που ασχολούνται με το θέμα ειδικά. Δεν βλέπω κανέναν άλλον από πίσω. Με συγχωρείτε, έχει κανέναν προβολέα εκεί και δεν βλέπω. Αν είναι κι άλλος που ασχολείται ειδικά με το θέμα της ογκολογίας. Εκείνο όμως που έχει μεγάλη σημασία και η εξέλιξη της ογκολογίας σήμερα, και διορθώστε με παρακαλώ, είναι η πρωτογενής πρόληψη του καρκίνου του τραχείου της μήτρας και ο εμβολιασμός των HPV νοσημάτων. Βεβαίως και αλλού υπάρχει εξέλιξη στη γυναικολογία, κυρίως στην αντιμετώπιση του γυναικολογικού καρκίνου και του. Κυρίως των καρκίνων των οθικών και του τραχείου της μήτρας. Αυτά είναι γνωστές διαφάνειες από τους ανθρώπους και τους έχω πάρει από ανθρώπους που ασχολούνται με το αντικείμενο. Ποιος είναι ο στόχος των προγραμμάτων του μαζικού πληθυσμού ή ελέγχου, είναι η έγκαιρη ανίχνευση και η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου σε αρχόμενο στάδιο ή σε προκαρκινικό στάδιο. Τον ξέρετε αυτόν, τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος έδωσε μια. Άνοιξε όλο το πρόγραμμα του μαζικού ελέγχου. Πάντως, καλά οργανωμένα προγράμματα μαζικού ελέγχου με καθιερωμένο σύστημα πρόκλησης των γυναικών, διότι αυτό σημαίνει screening πρόγραμμα, έχουν δείξει ότι είναι αποτελεσματικά στη μείωση του καρκίνου τραχείου στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες. Και εδώ φαίνονται διάφορες για τη μείωση του καρκίνου στο τραχείο της μήτρας μέσω διαφόρων προγραμμάτων πληθυσμιακού ελέγχου. Φαίνονται τα υποεί, πώς είναι ο 16 και 18 και πώς συμμετέχουν στην εμφάνιση του καρκίνου του τραχείου της μήτρας. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία τα συμπεράσματα είναι τα γενετικά κονδυλώματα και οι τραχυλικές διπλασίες. Και ο καρκίνος του τραχείου αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Και ως τώρα μελέτες έχουν δείξει ότι τα εμβόλια είναι καλώς ανεκτά
και αποτελεσματικά έναν του ιού και πιθανώς της νόσου που αυτά προκαλούν. Και να πω 2-3 πραγματάκια μόνο για τον καρκίνο των οθικών. Γιατί το να μιλάω για καρκίνο, για ογκολογία, νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αυτή την αίθουσα έχουν αναπτύξει πολύ περισσότερο τα πράγματα. Αλλά προσπαθώντας να βάλω όλα μαζί τα πράγματα που σημαίνουν στην ειδικότητά μας, πήρα ορισμένα στοιχεία από ορισμένα πράγματα. Και κυρίως για τον καρκίνο των οθικών, όπου είναι η τετάρτη σε συχνότητα θανάτων γυναικολογικού κακοήθεια, και διορθώστε με κύριε Διακομανόλη και κύριε Φωτίου, το 5% όλων των νέων κακοήθειων κατέτος, το 6% των θανάτων που σχετιζόμενε με καρκίνο στις γυναίκες, και η επίπτωση αυξανόμενη με την ηλικία, πάνω από 50% των καρκίνων των οθικών σε ηλικία πάνω από 50 ετών και 70% με επέκταση, είναι με επέκταση της νόσης εκτός πέρα. Εκείνο και που έχει μεγάλη σημασία, γιατί μπαίνουν και οι υπέρηχοι και βλέπετε η περιχογραφία και η ενδοσκόπηση μπαίνουν σε όλες τις εξειδικεύσεις, είναι ότι σήμερα υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση του θέματος και έχει γίνει μια διαφορετική προσέγγιση των καρκίνων των οθικών. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα, κυταρογεννητικά φάρμακα, που βοηθούν στην χημειοθεραπεία. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι πάλι το screening. Μπορεί κανείς να κάνει screening για τον έλεγχο των γυναικών αυτών που έχουν καρκίνο των οθικών? Μπορεί να κάνετε με κολπικό υπερηχογράφημα. Και σήμερα νομίζω ότι αποτελεί και μια τεχνική η οποία όλοι εμείς οι γυναικολόγοι την κάνουμε. Λέμε σε μια γυναίκα που έρχεται στην εμμηνόπαυση, κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε, με μαστογραφία, την εξετάζουμε και δεν με κάνει και ένα υπερηχογράφημα. Το διακολπικό υπερηχογράφημα έχει αξία κυρίως στις γυναίκες οι οποίες είναι ευξημένου κινδύνου. Δεν μπορεί να πείτε κανείς ότι αποτελεί screening. Μετά, ο συνδυασμός της υπερηχογραφίας και του CA125 έχει θετική προγνωστική αξία που φτάνει 26,8%, μικρή. Και ο συνδυασμός υπερηχογραφίας και color doppler, που επίσης χρησιμοποιούμε, και το CA125, μειώνει τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Πάντως, δεν υπάρχει μια τεχνική σήμερα. Με την υπερηχογραφία κάτι προσπαθεί κανείς να κάνει, με τον Doppler, με την αγγείωση, με την νεοαγγείωση, ώστε να φτάσει σε κάποιο σημείο screening. Εκείνο εκεί που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι πάντοτε χειρουργική, διότι θα πρέπει να γίνει τεκμηρίωση, σταδιοποίηση, κυταρομείωση και καθορισμό αναγκαιότητα και μορφή τη επικουρική θεραπεία. Και για να τελειώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει ακόμη ιατρική ανάγκη για τον οικογενειακό προγραμματισμό. Πρέπει να κάνουμε οικογενειακό προγραμματισμό? Νομίζω ότι πρέπει. Διότι το 2003, δηλαδή πριν 10 χρόνια περίπου από σήμερα, γίνονται περίπου 42 εκατομμύρια εκτρώσεις στον κόσμο. Και το 20% όλων των κύσεων καταλήγει σε έκτρωση. Το ερώτημα λοιπόν είναι, με τα προβλήματα αυτά που υπάρχουν τα δημογραφικά, σε άλλες χώρες που αυξάνονται, σε άλλες χώρες που μειώνονται, νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να βρεθούμε στο μέσον και να γίνει μια τακτοποίηση όλων αυτών των πραγμάτων. Αυτό όμως που γίνεται στην ελληνική πραγματικότητα είναι λυπηρό. Και είναι λυπηρό διότι, ξέρετε, ο πληθυσμός της Ελλάδος δυστυχώς έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό, στο οποίο, ξέρετε, όλες οι επεκτάσεις αυτού του δημογραφικού προβλήματος δεν είναι τις παρούσες στιγμές να κάνουμε συζήτηση. Θα μπορούσαμε μια μέρα να κάνουμε τη συζήτηση αυτή, αλλά νομίζω ότι έχει πάρα πολλές επιπτώσεις παντού, σε όλη την κοινωνία και σε όλο το έθνος. Και είναι λυπηρό που στην Ελλάδα δεν υπάρχει οικογενειακός προγραμματισμός. Γίνονται πολλές εκτρώσεις, δεν ξέρω αν είναι 100.000, 300.000 ή 50.000, κανείς δεν το ξέρει, ποτέ δεν το ήξερε, αλλά υπάρχει έντονο δημογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει σημαντική πτώση της γενετικότητας και το fertility rate στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλό, ανησυχητικά χαμηλό, επιταχυνόμενη γύρανση του πληθυσμού, ποικίλες κοινωνικές και οικονομικές αντανακλάσεις και είναι αλήθεια ότι το 1 τρίτο των κοριτσιών ηλικίας 14 με 19 ετών έχει κάνει έκτρωση. Εντάξει, θα μου πείτε, μπορεί να έχει κάνει έκτρωση, αλλά το έντονο δημογραφικό πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω όσον αφορά το θέμα της εξέλιξης και το τι έγινε τα τελευταία 50 χρόνια. Πάντως, αν κανείς στην ηλικία που έχω εγώ, όπως είναι ο πρόεδρος και πολλοί άλλοι συνάδελφοι εδώ μέσα, που θυμηθεί πώς ξεκίνησε η ειδικότητα, θυμηθεί το γεγονός ότι όταν βλέπαμε μια πρωτοτόκο 35 λέγαμε παρήλυξη πρωτοτόκος, αν θυμηθεί κανείς ότι σε κάποιο περιχογράφημα όταν είχα πρωταρχήσει η ειδικότητα φαινόταν δύο στρογγυλά πράγματα, κάποιος είπε δικέφαλον τέρας και ήταν δίδυμη κοίησης,
και δει σήμερα πώς είναι η εξέλιξη των πραγμάτων, όχι μόνο στην ευρωμετρική. Στην ευρωμετρική είναι λίγο πιο φανταζή η ιστορία όλη, επειδή υπάρχουν υπέρηχοι. Αλλά παντού, σε όλες τις εξειδικεύσεις, νομίζω μένει έκταμβος με αυτό και σκεφτεί κανείς τι μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια. Πάντως, εκείνο που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ο λογικός άνθρωπος προσαρμόζει τον εαυτό του στον κόσμο. Ο παράλογος άνθρωπος επιμένει και προσπαθεί να προσαρμόσει τον κόσμο στον εαυτό του. Επομένως, η πρόοδος βασίζεται στον παράλογο άνθρωπο. Και αυτό το είπε ο Τζορτζ Μπέρναρντ Σο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.